εργατικό κέντρο και νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, πρωτοβάθμια σωματεία, είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ μαζί για να πούμε ένα όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Είμαστε εδώ όλοι μαζί για να πούμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την κατάργηση του 8ωρου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την κατάργηση της απεργίας. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Λέμε όχι στην κατάργηση του σώματος επιθεωρητών εργασίας. Λέμε όχι και ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε στην κατάργηση των κατακτήσεών μας. 135 χρόνια μετά το Σικάγο δεν μπορούμε να συζητάμε πάλι για το 8ωρο. Είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας να παλέψουμε όχι μόνο να μην ψηφιστεί το αντεργατικό αυτό νομοσχέδιο, αλλά και αν σε περίπτωση ψηφιστεί να μην εφαρμοστεί. Καλούς αγώνες. Ένα σύνθημα που ακουγόταν πριν 20 περίπου χρόνια ήταν από τη Λισαβόνα ως τον Ευρωκόπη, 35 ώρες σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένα αίτημα του κόσμου της εργασίας στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας που είχε αρχίσει να συζητείται, ούτως ώστε ο κόσμος της εργασίας, η πλειοψηφία της κοινωνίας να μπορεί να ζει με καλύτερους όρους και με περισσότερα δικαιώματα. Σήμερα, μετά από μια πολυετή κρίση, ενώ πρέπει να συζητάμε και με την τεχνολογική πρόοδο και με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση την οποία βιώνουμε, το πώς θα μειωθεί ο χρόνος εργασίας και το πώς οι άνθρωποι θα μπορέσουν μέσα από την αναδιανομή του πλούτου, οι κοινωνίες, οι πλειοψηφίες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, θα μπορούν να έχουν περισσότερα δικαιώματα, θα μπορούν να έχουν μια ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια. Έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη και Χατζηδάκη, οι οποίοι ιδεολειπτικά και με αιμονή επιλέγουν να γυρίσουν τον κόσμο πίσω. Επιλέγουν να συρρυκνώσουν τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας, επιλέγουν να συρρυκνώσουν τη δημοκρατία. Όμως, η δουλειά, η ζωή με αξιοπρέπεια είναι αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε και θεωρώ ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας μπορεί να διεκδικήσει και θα διεκδικήσει αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα. Από την οργάνωση ιδιωτικού τομέα του Δήμου Τρίπολης, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συμμετέχουμε στη σημερινή πανελλαδική απεργία. Αγωνιζόμαστε εναντίον του αντεργατικού νομοσχεδίου, αγωνιζόμαστε για να μην πάνε προς το δυσμενέστερο οι συνθήκες εργασίας και αγωνιζόμαστε για να παραμείνουν σταθερά τα ωράρια, για να παραμείνει το 8ωρο και να δοθεί δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν επαρκή χρόνο για μόρφωση και για ανάπαυση. Ο αγώνας για τα εργασιακά δικαιώματα είναι συνεχής, είναι διαρκής και το δικαίωμα των εργαζομένων στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία, στον αξιοπρεπή μισθό, στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και στην εκπαίδευση στην εργασία είναι αναφέρατο και εμείς είμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ εναντίον σε κάθε επιβολή που μπορεί να βλάψει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή για ψήφιση στη Βουλή είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο μέσα από τον εργασιακό αγώνα χτυπάει την οικογένεια, χτυπάει την κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή, εάν θεωρούν αυτοί ότι βάσει του νομοσχεδίου το οποίο πάνε ψηφίσουν κάποια άρθρα θεωρούν ότι προστατεύουν τον πατέρα, θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει οικογένεια για να μπορεί να οριστεί πατέρας και μητέρα. Θεωρώ ότι το άρθρο αυτό, έτσι όπως το τοποθετούν και το βάζουν απέναντι στην κοινωνία, είναι σε λάθος βάση, γιατί θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να δουν αν στο θέμα του εξωτερικού, όπως λένε στη Γαλλία, Γερμανία κλπ, που ισχύουν αυτά τα άρθρα, ισχύει αυτό το μεροκάματο. Εάν το μεροκάματο των 500 ευρώ μπορεί αυτή τη στιγμή να βοηθήσει να δημιουργηθούν νέες οικογένειες, να υπάρξει επιβίωση για να μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα αρχή για την Ελλάδα. Το νομοσχέδιο αυτό δεν πρέπει να περάσει, γιατί εκτός από αντιεργατικό είναι αντικοινωνικό και δεν προστατεύει την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι το δημογραφικό.